Πάντως ανώτερα. Να σας δούμε. Ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θόδωρος Μουριάδης το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Μαρτίου, βράβευσε τους αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Ταϊκβοντό Καβάλας καθώς και τον προπονητή τους κ. Χάρη Παλτόγλου. Οι αθλητές που βραβεύτηκαν πρωτεύεσαν στα προκριτικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ταϊκβοντό Βορείο Ελλάδος και στελέχωσαν το επιλεκτικό κλιμάκιο των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στους διεθνείς αγώνες του 6ου Asterix Cup που θα πραγματοποιηθεί στη Σερβία στις 14 Μαΐου. Ο Δήμαρχος Καβάλας χάρισε από μία πλακέτα σε κάθε αθλητή και τους ευχαρίστησε που κάνουν γνωστή την Καβάλα διεθνώς με τα αθλητικά τους επιτεύγματα. Ενώ ιδιαίτερα επένευσε τον προπονητή τους για το ποιόν και το ήθος του ως δάσκαλο Ταϊκβοντό. Θα συμμετέχεις σε κάποιους αγώνες. Πώς νιώθεις γι' αυτό και πώς νιώθεις σήμερα που σε βράβευσε ο Δήμαρχος? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ τον Δήμαρχο για αυτή την τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κατάφερα να κερδίσω και να παίξω στους αγώνες. Κάνεις προπόνηση μαζί με τον μπαμπά σου. Πώς νιώθεις αυτό και αν το αγαπάς αυτό το άθλημα? Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα και χαίρομαι. Θέλεις μια μέρα να γίνεις σαν τον μπαμπά σου? Θα ήθελα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή μου βράβευση. Θα εκπροσωπήσω την Καβάλα στην Σερβία, στους αγώνες των ΝΙΣ. Πρώτη φορά για μένα, μια πρωτόγνωρη διαδικασία και χαίρομαι πολύ. Πόσα χρόνια προπονείσαι? Από τα 4 μου και είμαι 17. Το αγαπάς στο συγκεκριμένο άθλημα, θα το συνεχίσεις? Θα το συνεχίσω κιόλας και είτε περάσω σε άλλη πόλη είτε στην Καβάλα. Είμαι πολύ χαρούμενη και είναι πολύ μεγάλη τιμή να μας βραβεύει ο Δήμαρχος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και πήρα θέση στους αγώνες στη Σερβία. Πόσα χρόνια προπονείσαι και πώς νιώθεις και πώς επέλεξες το συγκεκριμένο άθλημα, με ποια κριτήρια? Το άθλημα έκανε κάποιος φίλος μου και μου το πρότεινε και εμένα και ξεκίνησα κι εγώ. Τιμήσαμε τους μαθητές αθλητές του Συλλόγου του Ταϊκβοντό Καβάλας τόσο για τις διακρίσεις τους στους αγώνες, όσο όμως και για την εκπροσώπηση την εκπροσώπηση της πόλης μας στους αγώνες της Σερβίας. Έχουν την τύχη να έχουν έναν καταξιωμένο και πολύ καλό χαρακτήρα δάσκαλο, το Χάρη του Παλτόγλου, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, όπως διαπιστώσατε, έχουν μία σεμνότητα και ήθος. Αυτό λοιπόν που τους εύχομαι είναι καλή επιτυχία στους αγώνες τους και καλή επιτυχία στη ζωή τους. Και θέλω να τους ευχαριστήσω επίσης, διότι και αυτοί με τη σειρά τους με βραβεύσανε και τους ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνανε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Δημαρχείο Καβάλας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Καβάλας κύριο Θεόδωρο Μουριάδη για τη βράβευση προς τους αθλητές και στον προπονητή, στο σύλλογο μας γενικότερα. Οι αθλητές θα εκπροσωπήσουν την περιοχή μας, την Καβάλα, είναι στο κλιμάκιο της Ένωσης Ταϊκβοντό Βορείου Ελλάδος, όπου θα συμμετέχουν στις 14 Μαΐου στο ΝΙΣ της Σερβίας. Είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία υπόθεση μετά από τόσο καιρό αγωνιστικά οι αθλητές να ξαναβγουν μπροστά και να διεκδικήσουν μετάλλια και κάποιες έτσι ωραίες διοργανώσεις που θα γίνουν στο μέλλον.